Τα έργα συνεχίζονται και σύντομα θα ολοκληρωθούν. Είναι δύο μεγάλα έργα προϋπολογισμού 36,5 εκατομμυρίων. Είναι το έργο της παράκαμψης Λάρισας εδώ στην Καράγιωργα. Μπαίνει τώρα για να βγούμε πάνω στην παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος του παλιού μηχανολογικού. Και παράλληλα είναι και το δεύτερο έργο που πήγαμε και είδαμε, είναι το έργο της Β' Γέφυρας Ποινιού προς το Αλκαζάρ, στην Κοζάνη, όπου και εκεί πέρα συνεχίζονται οι εργασίες. Αυτά τα δύο έργα μαζί με τα δύο έργα που εκτελεί η ΔΕΙΑΡ με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ για τη μεταφορά των αγωγών και εξυγχρονισμό και αντικατάσταση των αγωγών πόσιμου νερού, είναι προϋπολογισμό που σας είπα 36,5 εκατομμυρίων ευρώ και ολοκληρώνουν την εύκολη προσπελασιμότητα, η παράκαμψη της Λάρισας, μείω η όχληση, αλλά ταυτόχρονα αναβαθμίζουν και τις περιοχές εδώ και είναι μια, θα γίνουν περιοχές οι οποίες αναβαθμίζονται αισθητικά, αλλά και περιπατικά και εμπορικά. Θα γίνουν τρεις κόμβοι. Ένας κόμβος θα γίνει εδώ στην νέα γέφυρα που γίνεται στη Νέα Σμύρνη, που είναι 60 μέτρα μήκος και θα είναι ένας μεγάλος, ίσως ο καλύτερος κόμβος, κυκλικός κόμβος στη χώρα. Ένας δεύτερος κόμβος κυκλικός θα γίνει στην έξοδο στην παλιά Εθνική Οδό και ένας τρίτος κυκλικός κόμβος θα γίνει πάνω στο δρόμο της Κοζάνης, εκεί που κουμπώνει το έργο, η κατασκευή του έργου από τη Β' Γέφυρα Ποινιού προς την Κοζάνης. Και έτσι πρόκειται να ολοκληρωθεί ο περιφερειακός της Λάρισας. Παράλληλα δημιουργείται ένας πεζόδρομος εδώ, από τη γέφυρα την καινούργια μέχρι τα παλιά σφαγεία, οπότε αναβαθμίζεται η περιοχή, διπλός δρόμος, πλήρης ηλεκτροφωτισμός, φανάρια, ισόπεδες διαβάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται και η ασφάλεια, η διέλευση των πεζών στην περιοχή.